Βαγγέλη, ο Βαγγέλης έχει αλλά δεν αναφέρεται προσωπικά και με έχει στεναχωρήσει τώρα. Τι είπε πάλι. Εντάξει, έχει πάνω από 10 μέρες. Φαντάζομαι αναφέρεται σε αυτά από τους Σουηδούς που λέγατε, που λέγαμε το πρωί. Όχι. Για να δούμε. Σχετικά με το εμβόλιο. Να το δούμε. Ναι, ναι, να το ακούσουμε. Ένα σενάριο λέει πως όσο πιο ακίνητος μένει ο κρατικός μηχανισμός απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, τόσο περισσότερα αυτά θα μοιάζουν με κλιματική κρίση. Και ρωτώ, η κλιματική κρίση έκανε το Υπουργείο κλιματικής κρίσης ή το Υπουργείο την κρίση? Ομοίως, όσο πιο ακίνητος μένει ο κρατικός μηχανισμός απέναντι στα υγειονομικά φαινόμενα, τόσο περισσότερο αυτά θα μοιάζουν με υγειονομική κρίση. Και ρωτώ, η πανδημία έκανε την Επιτροπή Διαχείρισης Πανδημίας ή η Επιτροπή την Πανδημία? Κοινό και στις δύο περιπτώσεις, το κράτος θα έρθει να μας σώσει από τις κρίσεις. Με lockdown, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, πιστοποιητικά και λογοκρισία. Επικαιροποίηση δεν έχουμε που ανοίγουν τα μαγαζιά? Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Πρέπει νομίζω να μπει στις παρεμβάσεις του ένα στοιχείο που είναι το τι κατάσταση υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να πεθαίνει ένας πολιτικός και να βγαίνεις και να λες για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια κηδεία και να λες για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να έχει προκύψει όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει και να βγαίνει και να λες ότι επιβεβαιώθηκαν οι δικές μου απόψεις. Αλλά επειδή αυτά που λέει είναι πολύ φιλοσοφημένα, θέλω και εγώ να συνδράμω. Συνεχίζω τη σκέψη του Γρηγόρη Πετράκου και λέω: πρώτα δημιουργήθηκαν οι σφαίρες, οι υδρόγειες που έχουμε στο σχολείο και μετά έγινε στρογγυλή η γη. Πρώτα έγινε η πέτσα και μετά το γιαούρτι. Και κάτι το οποίο τον αφορά άμεσα, πρώτα έγινε η χορδή και μετά το μπουζούκι, επειδή είναι μουσικός. Τι λες, μπρε Βαγγέλη, μας έκαψες και εσύ τώρα. Είναι η συνέχεια της σκέψης. Μας έκαψες και εσύ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν κάνετε ένα κόμμα μαζί, το έχετε σκεφτεί? Πώς? Γιατί δεν κάνετε ένα κόμμα μαζί, λέω, το έχετε σκεφτεί? Τώρα το βάζω στα υπόψη μου. Δεν μας είπε καν η κότα, έκανε τα αυγά και τα αυγά την κότα. Τώρα που αποκαθήλωσε τον Πατούλη, έχει ελευθερωθεί η θέση εκεί της περιφέρειας. Ο Πατούλης θα κάνει μόνος. Α, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.